τις εκφραστικότερες εκπροσώπους του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού στη χώρα μας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε να τραγουδάει από την ηλικία των 13 ετών. Τραγούδησε και δίπλα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Κοντά μας η κυρία Μαριό Κωνσταντινίδου. Τριγύρω με Καλώς σας βρήκα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε. Έχετε έρθει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Αμέτρητες. Και θυμάμαι ότι η πρώτη φορά ήταν με τη Λιζέτα την Καλημέρη που παίξαμε στα Καπνομάγαζα εδώ. Και μετά εδώ στη Μυροβόλο πολλές φορές και σε άλλα μαγαζιά. Η γνώμη σας για το καβαλιώτικο κοινό ποια είναι? Πότε το καβαλιώτικο κοινό ξέρει τι ακούει και επιλέγει που πάει. Είναι αυστηρό κοινό το καβαλιώτικο και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει γνώση πάνω στο λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι. Και γι' αυτό τους εκτιμώ πάρα πολύ. Άλλωστε η καβάλα είναι σαν δεύτερη πατρίδα μου. Και η τοποθεσία της, αμφιθεατρική, εδώ είναι ο φίλος μου Αργύρης ο Πακεριζής, τα παιδιά. Έχετε δεσμούς? Έχουμε, βέβαια. Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη και έχετε καταγωγή από τη Σμύρνη, αν δεν κάνω. Η μαμά μου ήταν από τη Μερσίνα, ήταν από τη Φάρασα Καπαδοκίας. Κεσάρια, Φάρασα. Τα παιδικά σας χρόνια πώς τα θυμάστε? Τα θυμάμαι με ένα κορδό στον ώμο, στη Θεσσαλονίκη. Ο παπάς μου ήταν ντράμερ, έπαιζε ντράμς. Και με το μεροκάματο, από το 58. Από το 58 βγήκα στο επάγγελμα, ξεκίνησα πιάνο και μετά πήγα ακορντεόν και συνεχίζα και το 64 αποφάσισα να μην έχω πια το όργανο και να τραγουδάω. Αρχίσατε να τραγουδάτε όμως από τα 13, έτσι δεν είναι? Ναι, από 13 χρονών, πολύ μικρή. Πώς έγινε πολύ αυτό, πώς σας τράβηξε το τραγούδι? Δεν θυμάμαι να σου πω ότι ήταν αυτό που με τράβηξε. Πώς θα το πω. Ήταν ο μπαμπάς μου και αυτός ήταν δίπλα μου και... Αλλά με τράβηξε όμως το τραγούδι. Α, το τραγούδι, γιατί πώς με τράβηξε? Άκουγα κάποια τραγούδια στη γειτονιά μου, είχαμε κάτι ταβέρνες εκεί. Και σε εκείνη την ταβέρνα τη μία που ήταν κακόφημη στη γειτονιά μας, στην έκθεση μπροστά, ήταν η Βασίλου. Εκεί άκουσα τη Ρόζα Σκενάζη, που έκανε έναν αμανέ, έναν ανούρισμα. Οπότε, δεν ξέρω, ένα κλικ έγινε, όχι στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Συγκινήθηκα και μετά άλλαξα, λέω θα τραγουδάω ρεμπέτικα, τραγουδάω λαϊκά και τραγουδάω ρεμπέτικα, τίποτε άλλο. Γιατί μέχρι τότε τραγουδούσα μόνο ευρωπαϊκά. Τώρα μια φωνή 13 χρονών, παιδική, καταλαβαίνεις. Και έτσι ξεκίνησε. Ποιος ανακάλυψε ότι έχετε ωραία φωνή και είπε ναι, αυτό είναι φωνή για ρεμπέτικα? Τώρα αυτό τι να σου πω. Κοίταξε, ωραία φωνή. Δεν ξέρω. Εγώ δούλευα πάντα με ροκάματο, δεν έκανα ποτέ οντισιόν. Απλά η δουλειά είναι αυτή που με έκανε. Αλλά απλά με άκουσε η Λύρα, που ήταν η Ντόρα η Ρίζου, και αποφάσισε να κάνει ένα δίσκο με τον Χοντρονάκο, το ρεμπέτι που ήμασταν μαζί. Και έτσι κάναμε τη Θεσσαλονίκη στα ρεμπέτια, νούμερο 1, νούμερο 2. Το πάμε τσάρκα με το δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκου, το FM 100. Και έτσι συνεχίστηκα, ξέρω να τραγουδάω. Μετά έδωσα εξετάσεις, περάσαν χρόνια. Άρχισα να συνεργάζομαι με τη Μελίνα την Κανά που κάναμε αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη, με τον Τίνο τον Χριστιανόπουλο. Μεγάλη πορεία τώρα, πρέπει να την αναλύω. Έχετε τραγουδήσει και με τον Μάρκο Βαμβακάρη, έτσι? Τραγούδησα το 1967 με τον Μάρκο τον Βαμβακάρη, ναι. Ήτανε δέος, ε. Και όταν μου όχι. Ένιωθα ότι όχι πετούσα. Ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος. Και εντάξει, κάποια στιγμή το λείπω, θέλω να πάω στην Αθήνα και λέει το μεγάλο ψάρια τρώνε τα μικρά.
Κάτσε Μαριό μου εδώ εσύ. Ναι. Τραγουδήσατε χρόνια κοντά του ή απλώς... Όχι. Είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο Ξημερώματα, στη Νεάπολη, και έτυχε να έρθει η Παναμονές Χριστουγέννων, Νοέμβριος μήνας, και έταξε γύρω στο 20ήμερο και μετά έφυγε. Απλά το έκανα μερικά φωνητικά, γιατί ήταν και μεγάλος άνθρωπος. Και έτσι, έτσι βρεθήκαμε, βρέθηκα εγώ δίπλα του. Μεγάλο λαχείο. Εσείς είστε και γονή του Πάτερ Παΐσιου, έτσι. Ναι. Τον έχετε γνωρίσει? Όχι, δεν το γνώρισα. Δεν το ξέρα. Έχει τελευταία χρόνια που το έμαθα. Οι ξαδέρφες μου που είναι στη Δράμα, και ο ξαδερφός μου που είναι μοναχός στο Άγιο Όρος, ο Μάξιμος, μπορώ να το πω το όνομά του, έχει σημασία, και η ξαδέρφη μου η οποία τα ανακάλυψε όλα αυτά, η μαμά του Παΐσιου, η μαμά του Παΐσιου και η γιαγιά μου, της μαμάς μου η μαμά, ήταν αδελφές, η Αναστασία με τη γιαγιά μου την Αθηνά. Έτσι ήταν. Η πρώτη ξαδέρφη ήταν η μαμά μου του Παΐσιου. Εσείς δεν τον προλάβατε βέβαια. Δεν ήξερα καν, γιατί λόγω κανείς δεν γνώριζε. Ανακαλύφθηκε αυτό από μια ξαδέρφη με την Δούλα, η οποία ήταν στην Άουσα, και από εκεί ήρθαν και μου είπαν ότι έτσι και έτσι. Με τη Δράμα τι σχέσεις έχετε? Έχετε δεσμούς και με τη Δράμα? Έχω την ξαδέρφη μου, αυτή που σου λέω, ο μπαμπάς της και η μαμά μου ήταν αδέλφια. Αλλά ήμασταν χαμένοι από το 23 και δεν τη γνώριζα ποτέ. Και τη γνώρισα τώρα, έχει 10 χρόνια και είμαστε αχώρισες με τη Μέρη, την Καραμανίδου. Ε? Πάτε στην Δράμα την εξαιρετική. Βέβαια, όταν δεν έχω δουλειά πηγαίνω και κάθομαι. Πάω και μαζί της στη Λαϊκή, γιατί πάει στη Λαϊκή, πάω και πουλάω και εγώ μαζί της, τη βοηθάω. Και είναι και ο ξαδερφός μου, ο αδερφός της Μέρης, της αδέρφης μου, που είναι ο μοναχός που σου λέω, στα Γιώρος. Πόσα χρόνια καριέρας μετράτε? Εγώ σου λέω από το 58. Ξέρω πού, 58. 68, 78. Πάνω από 50. 88, 55. Θα συμπληρώσατε. Περίπου. 55 χρόνια. 55 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Αλλά ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος δουλεύει και δουλεύει σκληρά, κάποια στιγμή δικαιώνεται. Και όχι μόνο σκληρά. Να δίνει τη χαρά στον άλλο, να μεταφέρει το κέφι του. Και πιστεύω ότι όταν συνεχίζεις μια δουλειά και την κάνεις με την καρδιά σου, ο κόσμος δεν είναι κουτός. Ακούει πάρα πολύ ραδιόφωνα. Ακούνε πάρα πολύ. Όχι μόνο ραδιόφωνα, CD, τότε τα βινίλια. Έχουν γνώση από το ελληνικό τραγούδι. Και αρχίζουν και ξεχωρίζουν άμα τραγουδάς από την ψυχή σου, αν νιώθεις αυτό που κάνεις και μπορείς να το μεταδώσεις. Η δουλειά είναι αυτή που σε δικαιώνει. Όλα αυτά τα παιδιά που φιλοδοξούν να μπουν στο τραγούδι, που τα βλέπουν στα reality, τι θα τα συμβουλεύω? Δεν ξέρω, τι να συμβουλεύσω. Εγώ θα πω μια αλήθεια και εσύ είναι. Τα παιδιά αυτά, λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, πονάω που το λέω, και στα παιδιά και στα εγγόνια μου και στα δυσέγγονά μου, αυτή η κατάσταση που έχει γίνει έτσι. Είναι reality, είναι ένα εμπορικό προϊόν, βιομηχανικό, και παίρνουν κάποιες φωνές, τις εκμεταλλεύονται, κάνουν απόσβηση και τα παιδιά τα πετάνε, πώς πετάς τα τσόφλια από τα σπόρια, έτσι πετάνε και τα παιδιά αυτά. Ένα ή δύο, και αν θα επιβιώσουν, ειδικά με την κατάσταση που επικρατεί τώρα, εδώ να φάνε δεν έχει ο κόσμος. Ψάχνει στα σκουπίδια και άσε που κάποιοι είπαν ότι κάναμε θαύματα. Δεν έγινε κανένα θαύμα. Φύγαν τα παιδιά μας και αυτά τα παιδιά και δουλειά να μάθουνε. Εγώ έτσι μπροστά δεν έχω να φοβηθώ. Και μια τέχνη να μάθουνε. Εδώ χάσαμε παιδιά με μεγάλα μυαλά, με όνειρα και όχι μόνο και μεράκι και ταλέντο, και να βοηθήσουν τη χώρα μας, και τα διώξαμε. Τώρα στα reality που θα πεις ένα-δυο τραγούδια, περιμένεις να εξασφαλίσεις τον μέλλον σου? Όχι αγάπη μου. Το τραγούδι δεν εξασφαλίζει. Ό,τι έγινε, έγινε, και ό,τι ακούστηκε, ακούστηκε. Από εδώ και πέρα κοιτάμε όλοι να επιβιώσουμε. Και εδώ και πέρα όχι μόνο να επιβιώσουμε. Κοιτάμε και τα παιδιά μας τώρα και τα εγγόνια μας. Δεν είναι.
Εντάξει, είναι ένα. Και τα παιδιά είναι μια καινούργια χαρά, ένα καινούργιο αυτό. Ένα καινούργιο πράγμα. Αλλά όταν θα έρθει και σβήσουν τα φώτα, είσαι μόνος. Και εγώ που τόσα χρόνια τα φώτα, τα χειροκροτήματα στο σπίτι μου γύριζα μόνη μου. Δεν κουβάλαγα μαζί μου ούτε τα χειροκροτήματα, ούτε τα φώτα που ανάβανε την ώρα που τραγουδούσα. Πρέπει αυτό να το καταλάβουν. Τα παιδιά ειδικά θέλουν φροντίδα, θέλουν αγάπη και θέλουν δικαίωση. Εκμεταλλευτείτε τα παιδιά, όχι με την κακή έννοια, εκμεταλλευτείτε τα μυαλά να νεώσουμε τη χώρα μας, να την κάνουμε πιο καλή. Να γίνουν οι άνθρωποι πιο αγαπημένοι, πιο προσιτοί, πιο συμπονετικοί. Να σκύψουμε το κεφάλι στα παιδιά στο μέλλον. Εμένα δεν μου λέει τίποτα το Ριάλτη, γιατί και κάποτε με ζήτησε να πάω να κάνω στην Επιτροπή. Εγώ και να έρθω στην Επιτροπή, ίσως να κάνω και μιλάμε για λεφτά, τρελά. Τους λέω, εγώ δεν πρόκειται κανένα παιδί να δικήσω. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Και κακό να είναι, θα πω είσαι καλό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Χωρίς το κουβολέρι σας βλέπω πολύ σπάνια. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο θέσμα? Ο μπαμπάς μου είχε κουβολέρι και μ' άρεσε και εμένα και το κρατώ. Δεν σημαίνει δηλαδή κάτι, απλώς έτσι είναι συμβολικά, συμβολικά με τον πατέρα μου. Κρατούσε κουβολέρι ο μπαμπάς μου και ήθελα και εγώ να το κρατάω. Ναι. Βλέπετε αυτό το δέσιμο δηλαδή? Έχω ένα δέσιμο με τον πατέρα μου, είναι πολύ καλό. Ναι. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή που με καλέσατε. Και χαρά μου. Όχι, όχι, χαρά μου. Οι άνθρωποι το χρειάζονται αυτό. Τι λες τώρα? Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν μια επικοινωνία σοβαρά. Τον ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την αγάπη που εισέπραξα, μεγάλη αγάπη και δικαίωση. Και το ευχαριστώ είναι πάρα πολύ λίγο στον κόσμο αυτό. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και ο Παντοδύναμος να βάλει το χεράκι να μας βοηθήσει, να βοηθήσει το λαό μας που πεινάει, το λαό μας που υποφέρει. Τίποτε άλλο.